Είναι δυνατόν άνθρωπο να μαλώσει. Δίνει συνέντευξη. Υπάρχει άνθρωπο να μαλώσει το Λιανό, ειλικρινά. Και το ξεκίνησε. Κοίταξε. Ο Λιανό το ξεκίνησε. Τι φταίει που λέτε. Μιλάει στην Κατερίνα Μπούσιου. Ήμουν φορτισμένο ψυχολογικά. Είχε πει ο κύριο Λιανό ότι όταν ήταν. Ο ενάγων. Σε αντιμετωπίσει τώρα ω. Κανονικά. Αντικείμενο. Όταν ήταν ο κύριο που λέει στο ρυθμό. Είχε κομμένο το Λιανό. Δεν του έπαιζε τα τραγούδια. Να θυμηθούμε και του τηλεγρατά. Τι απαντάει ο Πουνέντης? Πες τα ρεμάκι. Την περίοδο στην οποία αναφέρεται ο Γιώργος, ο ρυθμός ήταν το νούμερο ένα ραδιόφωνο. Πενεύει τον εαυτό του τώρα ο Πουνέντης. Ήταν όντως. Ισχύει. Όλοι καλύτεροι. Εσύ με γλύβεις που είσαι τηλεγραφή. Εντάξει, οκ. Δεν ήταν Γιώργο, πες την αλήθεια. Δεν είχε να κάνει όμως ό,τι ήταν από τους δεύτερους. Ήταν, μπράβο. Μπράβο, εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Προχωρήστε ρε παιδιά το θέμα. Όλοι οι καλλιτέχνες ήθελαν να ακούγονται εκεί τα τραγούδια τους. Όλοι. Και κάτι τέτοιο φυσικά δεν ήταν εφικτό. Επιπλέον, ο ρόλος μου ως διευθυντής του σταθμού δεν ήταν να παίζω τα τραγούδια της Χέβε. Όχι. Θα ήταν άδικο για τους υπόλοιπους καλλιτέχνες. Τους δεν υπάρχει κάποιο προσωπικό θέμα με τον Γιώργο Λιανό. Απλά, εκτίμησε εκείνη την εποχή πως δεν μπορούσα να παίζω και το δικό του τραγούδι. Ότι δεν ήταν καλό το τραγούδι, αυτό λέω. Ήταν καλό. Δεν πουλούσε προφανώς. Εμένα μου αρέσανε, παιδιά. Εσύ μας αρέσανε, εμάς δεν μας αρέσανε, δεν τα παίζαμε. Τι να κάνουμε. Σταμάτα εσύ, άντε να πούμε, μιλάς για τον καινούριο σου διευθυντή. Μάκη, σε αγαπώ! Λοιπόν, γιατί είσαι αλήθεια, μπράβο! Γι' αυτό είχαμε φαγούρα χθες. Ναι, γι' αυτό έγινε. Τρελή. Τρελή. Έφαγα τα νύχια μου. Για να μην ξυστώ. Ρε, σταματήστε. Τώρα έλεος, μην τρελαθώ. Δηλαδή, λες και είναι στο CNN κάνει κι αυτός. Θέλετε να βγάλουμε τα ραδιόφωνά μας, θα τα μετρήσουμε. Γιατί εντάξει, είστε στο Λάμπ και αυτά και τα λοιπά, τα λέτε αυτά. Εγώ είμαι στο Real, πρώτο ραδιόφωνο της χώρας. Τι να πω δηλαδή. Τι να πούμε εμείς, τρελή, φίλοι μας στο Real, που μας κοιτάνε με κιάλια μπροστά. Θα κάνουμε τα ραδιόφωνά μας, θα τα μετρήσουμε. Εμείς είμαστε μουσικά ραδιόφωνο. Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Δηλαδή, δεν θα έκανα ποτέ ραδιόφωνο. Γιατί? Θα πρέπει να βάλω καφέ. Θα το ονόμαζες Φέγεν Δράση και θα έχεις συμβουλές καθαριότητα. Θα σου το τρομερή εσύ. Πολύ καλή θα ήσουν. Πάμε. Ποτέ μην. Έχεις να πεις κάτι. Έχω να πω ότι εγώ δεν ξεκίνησα την κότρα γιατί ήμουν αφορτισμένος συναισθηματικά. Ήμουν φορτισμένο συναισθηματικά τότε προχθές που τα λέγαμε. Ναι, είχε έρθει η πρόσκληση. Τέλος πάντων, στο Μάκη δεν έχω να απαντήσω κάτι. Απλά είχε ξεχάσει το γεγονός ότι εκτός από διευθυντής του ρυθμού ήταν και διευθυντής της Heaven εκείνη την εποχή. Οπότε προωθούσε όλα τα κομμάτια που πλήρωνε για να βγουν από τη Heaven. Είχε πληρώσει και το δικό μου το CD για να βγει. Και του είπα, μα γιατί δεν το παίζεις. Και μου λέει, αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα έβγαζα καν το CD. Είναι σαν πες άρα ότι δεν σε γούσταρε, τέλος. Όχι, δεν του άρεσε το τραγούδι, ναι. Η παραγωγή ήταν φτιαγμένη από την προηγούμενη διεύθυνση του σταθμού, την κυρία Παυλάτου τότε, και έπεσα στα χέρια του Μάκη. Εσύ δεν έκανες καμία παραγωγή με τον Πουνέντη? Κάναμε αυτό το συγκεκριμένο CD που έχει το Πάντα θα πονάει. Ένα κομμάτι που είχαμε παίξει εδώ. Α, ωραίο. Που σας άρεσε. Το θυμάμαι αυτό. Γιατί τώρα θα βγάλεις CD με τον Γεωργαντά. Κανονικά. Μίξ. Να τραγουδάει. Όχι να παίζει ο Γεωργαντάς. Να τραγουδάει ο Γεωργαντάς. Αυτό είναι. Εφιάλτη. Όλοι οι καλλιτέχνες της Heaven πηγαίνανε πρώτη εκτέλεση στο ρυθμό. Εγώ πήγα τότε στον. Εσύ πήγες τελευταία εκτέλεση. Στον Orange. Τέτοια, εσύ πήγες τελευταία εκτέλεση. Θα πάει στον τότε Orange. Εγώ. Αλήθεια. Ναι. Το μπορεί. Και η απάντηση της Παυλάτου ήταν: μα έχει διευθυντή το ραδιόφωνο. Βρέστα μαζί. Γελάτε, μωρέ, γελάτε όλοι. Η Παυλάτου είναι μια κυρία. Τώρα μιλάτε, όταν βρίσκεστε.